Το καλύτερο δώρο έφερε ο Αγίος Βασίλη σε οκτώ οικογένειε με το καλημέρα της νέας χρονιάς και τρία λεπτά μετά τα μεσάνυχτα γεννήθηκε το πρώτο μωρό του 2020. Ένα υγιέστατο κοριτσάκι που ζυγίζει 2 κιλά και 400 γραμμάρια. Η μικρή Βικτόρια, το πρώτο παιδί της οικογένειας Λάμπρου, γεννήθηκε στην κλινική CY Health Medical Center στη Λεμεσόμε με Σαρική. Τρεις ευτυχισμένοι η μητέρα αναφέρει ότι η μικρούλα βιάστηκε να έρθει στον κόσμο αφού η μέρα για τον τοκετό υπολογίζεται σε περίπου δύο εβδομάδες. Δεν ήταν οι μέρες της εγκυμοσύνης μας. Ε, κανονικά γεννούσαμε 17 του Γενάρη. Είχαμε έντρα στις σπάσεις ε, η ώρα 11.30 και μέχρι η ώρα 12.00 βγήκαμε. Γύρω στις 11.30 με ενημερώσαν ότι είχαμε στις σπάσεις. Ήρθαμε και ετοιμασ... ετοιμαστήκαμε και, και στα αργία έγινε περίπου γύρω στις 12.00 και κάτι. Έτσι βγάλαμε το, το μωράκι Βικτόρια με τον καινούριο χρόνο. Ενώ δύο ώρε αργότερα στο ίδιο νοσηλευτήριο γεννήθηκε ένα ακόμη κοριτσάκι με φυσιολογικό τοκετό. Δεύτερο μετά τη Βικτόρια ήρθε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Γεννήθηκε στη 1 και 30 το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Ενώ στις 3 το πρωί ο πελαργός ή καλύτερα ο Άγιος Βασίλης έκανε άλλη μια παράδοση νεογέννη του αγοριού και πάλι στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Το πέμπτο μωράκι του 2020, ένα υγιέστατο αγοράκι, γεννήθηκε στι 4 τα ξημερώματα και πάλι σε ιδιωτική κλινική τη Λεμεσού. Ενώ το πρώτο μωρό στη Λευκοσία ήρθε στον κόσμο στι 4 και 31 το πρωί και με μία ημέρα καθυστέρηση. Γεννήθηκε στο Απολώνιο Νοσοκομείο και ζυγίζει 3 κιλά και 250 γραμμάρια. Η μικρή Αθηνά είναι το δεύτερο παιδί τη Νάντια και του Νίκου Δαλιανάκη. Οι ευτυχισμένοι γονεί ανέφεραν στον Αντένο ότι η μικρούλα του του επέτρεψε να απολαύσουν το ρεβεγιόν τη πρωτοχρονιά και μετά να έρθει στον κόσμο. Ήτανε 31 Δεκεμβρίου, μα έκανε μία μέρα αργότερα. Πρωτοχρονιά, εντάξει, ένα συνέστημα απίστευτο. Το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε να έχουμε μέσα στο νέο έτο. Κάναμε ρεβεγιόν κανονικά να είναι καλά. Και με το που κλείσαμε τα φώτα, Είπε να να βγει. Είμα. Είμα η Αμα στρελάνε οι Στι 8.56 γεννήθηκε ένα υγιέστατο αγοράκι στο Μακάριο Νοσοκομείο, ενώ 40 λεπτά αργότερα ένα ακόμη αγοράκι γεννήθηκε στη Μευτική Γυναικολογική Κλινική Λίδρα. Σε διάστημα 9,5 ώρων γεννήθηκαν συνολικά 8 μωρά, από τα οποία τα 5 είναι αγοράκια και τα 3 κοριτσάκια.